www.samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Καλό μεσημέρι κύριε Quick, καλώς ήρθατε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή περνάω από το Κοκάρι και κατευθύνομαι προς το Βαθύ για να πάω στο γραφείο του κύριου Θάνου του Δημάρχου, όπου θα συναντηθώ και με τους προσώπους των εργαζομένων, διότι ένα από όλα που δέχονται επίθεση αυτή τη στιγμή είναι και τα αυτοδιοικητικά μας, σε όλες τις βαθμίδες, και πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Ακριβώς. Στο Καρλόβαση, άρα η επίσκεψη ξεκίνησε από Καρλόβαση. Είδατε εκεί ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής. Με το Πανεπιστήμιο υπήρξε συνάντηση. Αυτό θέλω να μου πείτε. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή καταρχήν το ότι μπήκα μέσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για να συνομιλήσω με το προσωπικό, είτε το διοικητικό είτε το διδακτικό προσωπικό, αλλά και με φοιτητές. Γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσε εύκολα να μπει ένας βουλευτής σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα τέτοιες εποχές. Και κάναμε μια πολύ σημαντική συζήτηση, διότι το σχέδιο Αθηνά, το οποίο έχει μπει και που είναι ο αντίστοιχος Καλλικράτης σε εφαρμογή. Στην εκπαίδευση, ναι. Στην εκπαίδευση, ναι. Θα δημιουργήσει τεράστια πάλι ζητήματα. Συν βεβαίως το ότι καλούνται και σε επίπεδο των ανωτάτων τμήματων να δώσουν, να βγουν σε διασημότητα υπάλληλοι, εργαζόμενοι, που αυτό σημαίνει βεβαίως βλαπτική λειτουργία των ιδρυμάτων. Γιατί εκεί που χρειαζόμαστε προσωπικό στενότητα πραγματικά ιδρύματα, αφαιρούμε προσωπικό. Εδώ μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Και πρέπει να πω ότι και στο κέντρο υγείας που πήγα μετά, είδα τριτοκοσμικές σκηνές. Ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάει από τα ξημερώματα να πάρουν σειρά, χαρτάκι για τη σειρά, να είναι ο 28ος που είχε μπει μέσα στον έναν και μοναδικό γιατρό γενικής ιατρικής για να πάρουν συνταγή την ώρα που περίμενα απ' έξω και με το υπαριθμόν 80 χαρτάκι. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι εικόνες αυτές. Πραγματικά δεν είναι εικόνες αυτές. Και εγώ να σας πω κάτι, να ρωτιέμαι, τελικά αξίζει τον κόπο να μένει στον τόπο σου? Εδώ τώρα είναι τεράστιο ερώτημα αυτό. Ναι, με συγχωρείτε. Μπορεί να είναι ρητορικό, να είναι θλιβερό ερώτημα. Τι κάνει ο τόπος για να σε κρατήσει? Και από την πλευρά δεν ξέρεις και τι τους απαντήσεις. Τι να απαντήσεις στον κόσμο? Γιατί με ρωτούσαν τι θα κάνουμε, κύριε Κουίκ, τι θα κάνετε, κύριε Κουίκ. Βέβαια, δεν θέλω να πω τώρα τη φράση εγώ σας τα έλεγα όσον αφορά τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά έχετε κουραστεί και ο πρόεδρος, ο κ. Καμένος, και εσείς και οι υπόλοιποι βουλευτές να λέτε αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Αυτά ζούμε τώρα. Η χώρα είναι υπό επιτροπία, είναι πασίγνωστο, άσχετα τι λέει ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί και οι υπόλοιποι. Εάν δεν μπει η Τρόικα το ναι σε οτιδήποτε συμβαίνει, από εκεί και πέρα δεν κινείται το παραμικρό. Δυστυχώς εδώ έχουμε φτάσει. Και αφού έγιναν όλα, με απορία ο κ. Σαμαράς λέει, μα καλά, εμείς κάναμε τα πάντα. Εσείς τώρα γιατί μας φέρεστε έτσι? Μα δεν μας φέρουν έτσι. Εξ αρχής έτσι δουλεύει αυτό το σύστημα. Αν εμείς δεν το καταλάβαμε, τότε κακός. Κύριε Στεφανάκη, έπαθα σοκ όταν την ώρα που έφευγα από το πανεπιστήμιο, ήμουν ακόμα μέσα. Επλησίασε μια κυρία από τους 20-30 του προσωπικού και των βασκόντων που ήταν εκεί. Και μου έδωσε μια τσάντα, ένα μπουκάλι σε μια τσικοκρασί. Και μου ήρθε να το πάρετε, σας παρακαλώ πολύ, έτσι. Επειδή ήρθατε μέχρι εδώ να ακούσετε τα προβλήματά μας. Λέω, ευχαριστώ πολύ, κυρία. Λέει, ξέρετε, είναι μία από τις τέσσερις που είναι προς απόλυση. Ναι. Και έμεινα μετέωρος. Μα αντιλαμβάνεστε, έτσι. Από τις 37 συνολικά που φεύγουν σε αυτή τη φάση και έπεται συνέχεια, βέβαια. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Και πρέπει να σας πω ότι ντρέπομαι ακόμα περισσότερο, διότι είμαι σε ένα κοινοβούλιο μέσα, το οποίο, κύριε Σταφανάκη, θα το πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, δεν λειτουργεί ως ναός της δημοκρατίας. Έχει ξεχαστεί η έννοια της χρηστής λειτουργίας ενός δημοκρατικού κοινοβουλίου. Οι κανονισμοί που το διέπουν και που το έχουν φτιάξει παλαιότεροι πολιτικοί, ένας στρατός μισθοφόρων πολιτικών που έραψε ένα κουστούμι μέσα στο οποίο κατά σύμπτωση, κύριε Στεφανάκη, χωρίς ούτε να το φαρδίνουμε ούτε να το στενεύουμε, χωρούν όποιοι είναι κατά καιρού στην εξουσία. Είτε με γαλάζει, είτε πράσινο, είτε πράσινο γαλάζει. Χωράνε μέσα, είναι ραμμένο έτσι για το σύστημα. Μάλιστα. Τι ακολουθεί στη συνέχεια? Τώρα μου είπατε πλησιάζετε προς την πρωτεύουσα. Τι λέει το πρόγραμμα και αν θα βγει όλο αυτό όπως το έχουμε αναφέρει εδώ στους φίλους ακροατές? Θα καταφέρετε να δείτε όλο αυτόν τον κόσμο που έχει? Ναι, βέβαια, θα το βγάλουμε όλο το πρόγραμμα, δεν υπάρχει θέμα. Θα δω τον Δήμαρχο και μετά τους εργαζόμενους. Θα πάω και από το νοσοκομείο για να δω από κοντά και την κυρία διοικητρία αλλά και τους εργαζομένους στο νοσοκομείο.
και ό,τι άλλο έχουν βάλει δύο πολιτευτές, δηλαδή και ο Κώστας ο Χατζημιχάλης και ο Γιώργος ο Γαριφάλου, που είναι μαζί σας αν δεν κάνω λάθος, που είναι μαζί μου αυτή τη μήνα, είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, με την υπόσχεση όμως, γιατί αυτό μου έκανε εντύπωση, το πρωί η πρώτη μου συνάντηση ήταν με προέδρους, ας το πω, τοπικών διαμερισμάτων, ναι, οι οποίοι ήρθαν να με συναντήσουν, και ήταν αρκετοί, ήταν και πολλοί θα σας έλεγα, δεν περίμενα ότι θα είχα αυτή τη τιμή να έρθουν όλοι από όλο το νησί για να με συναντήσουν. Υποσχέθηκα κύριε Στεφανάκη ότι στο μεσοδιάστημα από Χριστούγεννα μέχρι των Φώτων που η Βουλή θα είναι κλειστή, ναι, και επειδή εγώ δεν παίρνω αποζημίωση για να κάθομαι σπίτι μου και για να κάνω τουρισμό, θα έρθω ξανά εδώ και θα πάω στα χωριά αυτών των ανθρώπων για να κάτσω, να φάω μαζί τους, να μιλήσω μαζί τους, να περπατήσω τα σοκάκια του χωριού τους και να δω από κοντά το πρόβλημα. Γιατί όταν μου λέει ένας πρόεδρος ότι με τον Καλλικράτη δεν μπορούμε πια ούτε ασβέστη να έχουμε για να ασπίσουμε τις δεκαμενές μας. Αυτή είναι η αλήθεια και επιτρέψτε μου να πω ότι είχε αρχίσει από τον Καποδίστρια. Αυτό τώρα πλέον εδώ το ολοκλήρωσε ο Καλλικράτης. Ακριβώς. Οπότε θα τα δω από κοντά και σε φανάκι μια ακόμη φορά. Πάντως προβλέπω, επειδή μιλάω και με τους αδέλφους όλων των παρατάξεων, ότι θα έχουμε φυγόκεντρες τάσεις μετά τις γιορτές, όταν θα αρχίσει και η εφαρμογή πια όλων αυτών των πολυνομοσχεδιακών μέτρων. Ναι, και μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο εγώ δεν ξέρω αν θα αντέξει και αυτή η κυβέρνηση έτσι όπως είναι, για να πάμε σε άλλες λύσεις που θα δοκίψουν πάλι μέσα από τη Βουλή. Εμείς είναι εξάρτητοι Έλληνες, σας προλάβω, θα μου πείτε, θα συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να σας πω καταρχήν ότι τέτοια πρόταση δεν έχει έρθει προς επεξεργασία ή προς συζήτηση σε κανένα από τα ανώτατα όργανα του κινήματός μας, ούτε στην Διοικητική Επιτροπή ή στην Διευθυντική Ομάδα. Και συνεπώς, ενώ σε αυτό το οποίο λέγαμε και προεκλογικά, και είναι και τα 7 σημεία που είχε δώσει και ω υπόθεση ο Παρκαμένος στους πολιτικούς αρχηγούς τότε στο Μαξίμου, μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, χωρίς Σαμαρά και χωρίς Βενιζέλο μέσα. Αλλά ανεξάρτητα με αυτό, πρέπει να σας πω ότι επειδή η Σάμος κινδυνεύει, βυθίζεται, εγώ εδώ δεν είμαι εκλεγμένος βουλευτής, αλλά θα συμπογράψω οποιασδήποτε ερωτήσεις ή επίκαιρες ερωτήσεις θα καταθέσει και η συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ η Αγνή, γιατί αυτό δείχνει ότι δύο βουλευτές από διαφορετικούς χώρους μπορούν όταν συναντηθούν για ένα κοινό σκοπό να συνεργαστούν. Αυτό το λέο για την επίλυση τοπικών ζητημάτων. Δεν μην βάλει κανείς στο μυαλό του κουκί είπε ότι άλλο θα συνεργαστούν εξάρτητοι με τους ΣΥΡΙΖΑ, με κυβερνητικό επίπεδο, άλλο δεν άλλο το άλλο. Σας τιμά πάντως αυτό που λέτε και σίγουρα είναι βοήθεια για τον τόπο. Σήμερα η αναχώρηση. Θα φύγω το απόγευμα και εδώ θα κοστίσω, πρέπει να σας πω, στον ελληνικό λαό γύρω στα 140-145 ευρώ. Διότι ενώ θα μπορούσα θαυμάσια να φύγω από εδώ και να πάω στη Λέσβο που θα είμαι αύριο, αναγκάζομαι να γυρίσω πίσω στην Αθήνα για να πάρω ξανά αεροπλάνο. Άρα θα κοστίσω ένα αεροπορικό εισιτήριο στον Ερίνα. Θα μπορούσα να είχα φύγει. Ξέρετε κύριε Κουίκ, 140 ευρώ, τα οποία είναι πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή. Τι λέτε, είναι μισή σύνταξη ενός ανθρώπου. Τι λέτε, είναι φάρμακα ενός ανθρώπου. Βρίσκεται στην Αθήνα λοιπόν σε 45 λεπτά με ένα ελικοφόρο, αεροσκάφος και ακριβώς η ίδια τιμή, επειδή το έψαξα, είναι να αναχωρήσει κανείς με ένα jet από την Αθήνα και να βρεθεί στην Κύπρο σε ένα ταξίδι 2 ώρων, παρακαλώ. Ναι. Και αυτό τα λέει όλα. Και αν θα πάτε στη Λίμνο αυτή την περίοδο, λέτε tour και κόψετε εισιτήριο 3 μέρες πριν, σας συμφέρει να πάτε μέχρι τη Νέα Υόρκη, σας διαβεβαιώ με τα ίδια λεφτά. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Θα τα λέμε, ειδικά για το θέμα που είπατε για τις εξελίξεις μετά τον Φεβρουάριο, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας, διότι απλά αυτά τα οποία έχουν ψηφιστεί, να το πω έτσι λαϊκά, δεν βγαίνουν βρε αδερφέ, δεν βγαίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστούν στις τσέπες του Έλληνα πολίτη. Θα τα δούμε και την Δευτέρα στο Eurogroup, όπου θυμηθείτε το, θα πάρουμε ένα κομμάτι του δανείου, αλλά δάνειο θα είναι και αυτό, έτσι δεν μας το χαρίζουν, δάνειο θα είναι, αλλά θα είναι με τέτοιες προϋποθέσεις που θα δείτε ότι δείχνει πως και η Ευρώπη ζορίζεται πολύ. Εξάλλου με τη Μέρκελ να είναι στα κάγκελα λόγω των δικών της των εκλογών τον Μάιο, δεν θα περάσουμε εύκολα. Σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, θα τα ξαναπούμε επίσης. Samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.